Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, ο ηθοποιός Μάνος Γαβράς μαθαίνει συνταγές από τον Σεφ Χρήστο Αθανασιάδη. Ο Χρήστος φτιάχνει μια χειμωνιάτικη σαλάτα με κροκέτες από μπλε τυρί Δανίας. Δίνει οδηγίες στο Μάνο για την εύκολη μακαρονάδα με γεύσεις πανακόπιτας. Μην φτάσει στο μάτι του τηλεθεατή από εδώ. Το έκανα. Ωραία. Και ετοιμάζει ρεβίθια με αρώματα Ανατολής, γαλοπούλα και αυγό. Μάνος Γαβράς, Χρήστος Αθανασιάδης. Μου φαίνεται περίεργο γιατί και τους δυο σας έχω συναντήσει σε διαφορετικές περιόδους της ζωής μου και σε εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα. Ηθοποιός ο ένας, εσύ επιχειρηματίας, σεφ καταπληκτικός. Σε έχουμε πολλές φορές αυτήν την εκπομπή, σε ξέρει ο κόσμος. Και ξαφνικά βρίσκεστε μαζί. Στην πολυεθνική, η οποία ξεκίνησε Κολωνάκι, πήγε Κηφισιά και τώρα έχει μετακομίσει Μύκονο. Και εδώ ο Κοσμοπόλιταν κύριος Γαβράς βρέθηκε ξαφνικά και δεν έχω καταλάβει πώς έγινε αυτό. Μάλλον είναι φίλος και αδερφός πολλά χρόνια, 10-15 χρόνια γνωριζόμαστε. Και αν κατάλαβα καλά, εσείς κάνετε λίγο επιχειρήσεις έτσι, τύπου με το φίλο και αδελφό. Πάντα. Μόνο με φίλους. Γι' αυτό πετυχαίνουνε. Δόξα τω Θεώ. Φέτος κάνατε πάντως κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο. Το πιο μεγάλο μαγαζί στη Μύκονο, νομίζω. Ναι, το οποίο εντάξει, δημιουργεί και ένα ήλικο όταν σκέφτεσαι ότι έχεις το αντιμετωπίσει αυτό, δεν είναι? Ναι, μεγάλη βουτιά. Εσύ πάντα γελάς εντωμεταξύ. Αγχωμένο δεν σε έχω δει ποτέ. Όχι. Τον έχω δει εγώ. Πληρώνει ο Μάνος γι' αυτό. Ναι, ναι. Investor, investor. Όχι, ο Χρήστος είναι, για να πιάσω από εκεί που άφησε, φίλος και προσωπικός μου συσσαγωγικά πατερομάγειρα, τον λέω. Γιατί ήταν σε ένα εστιατόριο χρόνια παλιά, το οποίο ήταν σαν την κουζίνα του σπιτιού μου, με έκανε τα πρωινά μου, τα μεσημεριανά και όλα αυτά. Έτσι έμαθα και την αγάπη μου για την υγιεινή διατροφή, ναι, τα βιολογικά και όλα τα αυτά. Υγιεινά, ναι. Και μάλιστα με τίμησαν και με μια σαλάτα όταν άνοιξαν το πρώτο να εισηνίζει, την ονόμασαν Γαβράς. Ήταν, δεν έχουμε φάει. Ναι. Έχεις φάει. Το κατσική σου τυρί. Α, αυτή, ναι. Μάλιστα, ναι. Και έτσι υπήρξα πελάτης την πρώτη μέρα και στο πρώτο και στο δεύτερο να εισηνίζει. Η φιλία μας προχώρησε και όταν ήρθε η σωστή ευκαιρία και έμαθα ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση να γίνει να εισηνίζει στη Μύκονο, το κάναμε παρέα και μπήκα κι εγώ. Αυτό είναι, που λένε τις ωραιότερες ιστορίες, τις γράφουν παρέες. Και κάνουμε και άλλα πράγματα, σχεδιάζουμε. Και ετοιμάζουμε και άλλα. Ναι. Διεθνή καριέρα τώρα. Και διεθνή καριέρα. Μακάρι, παιδιά, τι να πω. Τι θα κάνουμε πρώτα, σαλάτα αυτή είναι αφιερωμένη στο Μάνο, δεν ξέρω, τρώει υγιεινά. Βλέπω εδώ ρόδια διοξιδωτικά, πολλές πρεσινάδες. Είναι καταπληκτική σαλάτα, ναι, χειμωνιάτικη, ναι. Απίστευτη σαλάτα, τα λαχανικά. Ξέρεις ότι το χειμώνα που αρτίζουν τα χόρτα, τα άγρια, ναι, και τα σέσκουλα, είναι σούπερ τροφές, είναι αντιοξιδωτικά και κάνουν πολύ καλό στο σώμα. Ναι. Οπότε εμείς συνδυάζουμε αυτή τη σαλάτα, ρόδια, σέσκουλα και άλλα χειμωνιάτικα λαχανικά, με μια τρομερή βινεγκρέτ, μουστάρδα, μέλι και βαρσάμικο. Και το συνοδεύουμε γιατί χρειάζεται μια πρωτεΐνη τυριού, ναι, με μπαλάκια τηγανιτά από πανερισμένο μπλε τυρί. Καλά, εντάξει, οκ, πάμε να το κάνουμε. Ναι. Να ξεκινήσουμε με τις σαλάτες. Τα μπαλάκια, τις σαλάτες. Να ξεκινήσουμε με τα μπαλάκια καλύτερα, μπαλάκια, για να βάλουμε στην κατάσταση να παγώνουν. Ναι, ωραία. Να τρίψουμε πρώτα κεφαλοτύρι. Ωραία. Τα τυριά δηλαδή. Έχουν διαφορετικά τυριά τα μπαλάκια μέσα. Τα μπαλάκια έχουν, η βάση είναι το νταναμπλού. Ναι. Μπλε τυρί Δανίας. Μπλε τυρί Δανίας δηλαδή. Και λίγο κεφαλοτύρι για να δώσει σπιρτάδα. Ναι. Έχουμε τρίψει τώρα το κεφαλοτύρι μας. Ναι. Και πάμε να προσθέσουμε το μπλε τυρί, να το ζυμώσουμε μαζί με τα υπόλοιπα υλικά για να κάνουμε το μείγμα.
Τα μπαλάκια τυριού. Τα μπαλάκια τυριού. Τα οποία εννοείται ότι μπορείτε να τα βάλετε και σε μια άλλη συνταγή. Έτσι. Βέβαια. Μπορείτε να τα φας σκέτα με ζετάκι που για τσίπουρο τέλειο. Μπορεί να γίνει και ορεκτικό από μόνο του. Με μια σάλτσα μπορεί να γίνει. Ναι. Λοιπόν, θα ρίχνουμε μέσα το μπλε τυρί μας. Ρε Σιμώνο, εσύ που είσαι με τα γυμνά, τα βιολογικά, που προσέχεις πάρα πολύ, γυμνάζεσαι φαντάζομαι, όλα αυτά. Ναι. Με όλα αυτά που μαγειρεύει, τα οποία εντάξει δεν είναι και όλα της δίαιτας, πώς αντιστέκεσαι ή τα δοκιμάζεις? Κοίταξε, είναι αυτά που δίνει απόλυτα της δίαιτας με την έννοια ότι έχουν παραπάνω θερμίδες, τουλάχιστον στα μαγαζιά μας, είναι πολύ καλή πρώτη ύλη. Δηλαδή είναι το γάλα το οποίο φτιάχνεται, η ζάχαρη μπορεί να είναι μαύρη, καστανή. Οπότε όσο καλύτερο γίνεται. Το γιαούρτι με κονιάτικο. Όλα, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι η πρώτη ύλη που είναι σημαντικό. Οπότε λες, θα την κάνω τη θυσία. Ναι, ναι. Θα ναι. φάω καλά. Ναι, ο Μάνος μπήκε σε αυτή τη δουλειά μόνο και μόνο γιατί αυτό που κάνει σαν επιχείρηση το πιστεύει και ο ίδιος. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις κάτι που δεν το βιώνεις και δεν το πιστεύεις, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει. Εννοείται. Δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, προσθέτουμε λίγο αλεύρι για να βοηθήσει στο δέσιμο. Και ένα ή δύο ασπράδια ανάλογα την ποσότητα. Γιατί το ασπράδι έχει την ιδιότητα να το σφίγγει, να αποκαλύπτεται για να το ενοποιεί, για να μην μας διαλύσει η κροκέτα. Σωστά. Και το ζυμώνουμε. Mm. Μέχρι να γίνει μια ομοιογενής μάζα. Με στιβαρά χέρια στα δικά σου. Κοίτα, δεις. Αν θέλετε, μπορεί να το κάνετε και στο μούλτι. Ναι. Η νοικοκυρά, δηλαδή στο σπίτι, μπορεί να το κάνει και στο μούλτι που γίνεται πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Σχεδόν έτοιμο. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Δεν βάζουμε. Δεν χρειάζεται αλάτι και πιπέρι γιατί έχουν τα τυριά και είναι και πολύ έντονες οι γεύσεις τους. Και αυτό ήταν έτσι. Τώρα το αφήνεις να σφίξει. Αυτό στο ψυγείο. Τώρα θα πλάσουμε μπαλάκια, θα τα βάλουμε στην κατάψυξη. Α, στην κατάψυξη, ναι. Για περίπου μισή ώρα τουλάχιστον για να μπορέσει να σφίξει τα υλικά και να μογενοποιηθούν. Θα βάλω λίγο αλεύρι στα χέρια μου. Δεν χρειάζεται να μ' αλλάξει άλλο το τυρί, γιατί θα το κάνεις λίγο. Όχι, λίγο. Γιατί... Καλά, έχει δυνατά χέρια. Άμα το έκανα εγώ, θα έρθει μισή ώρα. Κοίταξε, το τυρί αυτό έτσι άλλως είναι μαλακό από τη φύση του. Θέλαμε ίσα ίσα να μπορέσει να γίνει μάζα μαζί με το κεφαλοτύρι και τα υπόλοιπα δύο υλικά. Αν είναι πετυχημένη η συνταγή κανονικά και να μην το βάλει στην κατάψυξη, μπορεί να... Εγώ ξέρεις τι θα κάνω, θα βάλω τη φωτιά να τη γανίσουμε και το λάδι, γιατί τα έχουμε έτοιμα εμείς παγωμένα, εννοείται. Σε ηλιέλο τα κάνεις αυτά. Σε ηλιέλο. Σε φυτικό. Και πάω να φέρω τα έτοιμα. Όπως περιμένουμε να κάψει το λάδι να φτιάξουμε τη σαλάτα. Ναι. Ή μάλλον να φτιάξουμε το dressing πρώτα. Το dressing, τέλεια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε μουστάρδα με μέλι, που είναι η βάση. Και θα σου πω και ένα μυστικό. Πρώτα βάζουμε τη μουστάρδα, που κάνουμε το dressing, και μετά ανακατεύοντας με το λάδι, για να μπορέσει να φωμιωθεί και να δέσει. Καλύτερα. Βάζουμε μουστάρδα στο μπολ μας. Και αυτή η μουστάρδα, επειδή κάθε βινεγκρέτ έχει μέσα τα βασικά της υλικά, είναι η μουστάρδα και το μέλι. Το καλό σε αυτή τη μουστάρδα είναι ότι το έχεις και τα δύο υλικά και μαζί. Είναι σταθερή η γεύση της. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θα προσθέσουμε το ξύδι, το παλαιωμένο, το βαλσάμικο. Ναι. Για να ρεώσουμε ελαφρά μέχρι εκεί που θέλουμε. Ανακατεύουμε σταθερά σιγά σιγά. Και είμαστε έτοιμοι τώρα. Και έγινε ωραία κρεμούλα, Για να προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Να. Τώρα προσθέτουμε λάδι, πάλι σταθερά, σιγά σιγά. Και όσο γίνεται σωστά η διαδικασία, το βλέπουμε που σφίγγει κιόλας ελαφρά. Ναι. Θα βάλεις και αλάτι, πιπέρι. Ναι, θα βάλω. Μέχρι να ζεσταθεί εδώ το λάδι μας. Και πάντα τριμμένο πιπέρι. Ναι. Είναι έτοιμο. Αυτή η σώση είναι υγιεινή, έτσι δεν πολύ. Είναι. Τίποτα κακό δεν έχει μέσα. Εντάξει με τα υγιεινά. Κάθε φορά υγιεινά. Πάει καλά. Για δεν το για μένα και για τον κόσμο. Να σου πω και ένα μυστικό. Μ' αρέσει ο μόνος που τρώει υγιεινά και κάθε βράδυ είχε γίνει αντίχθη και έτρωγε γαλακτομπούρεκο. Έχουμε ένα επιδόρπιο αποδομένο γαλακτομπούρεκο
Και μετά το φαγητό πάντα ήθελε γαλακτομπούρεκο. Μα το είπε όμως, ήταν με καλά υλικά, γι' αυτό το έτρωγε, κατάλαβες. Έτσι. Το λάδι είναι έτοιμο. Αυτά είναι κατεψυγμένα από την κατάψυξη, τα ρίχνω μέσα. Και αυτό να ξέρετε ότι είναι ένα κόλπο τραγανοσύνης, το τηγανιτό. Δηλαδή, ό,τι τηγανίζεται, αν το περάσεις από την κατάψυξη, γίνεται υπέροχα τραγανόμετα πριν το τηγανίσεις. Α, δεν τα πάνε, ρε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτά, αν θέλετε, μπορείτε και να τα πανάρετε. Με τι τα πανάρεις, με φρυγανιά. Με αμυγδαλόψυχα τριμμένη. Α, θα τη βάλουμε από πάνω, δεν πειράζει. Θες να πανάρεις τα τρία? Ναι. Να δείξουμε και μερικά σε αυτή την εκδοχή. Λοιπόν, και όπως βλέπετε είστε από πάνω, διότι αυτά θέλουν μισό δευτερόλεπτο τηγάνι, δεν θέλουν πολύ. Σπάμε ένα βουλάκι. Δηλαδή κάνουμε ένα κανονικό πανάρισμα, ναι, με λίγα λόγια. Πάμε. Και ό,τι ωραία που γίνονται και απανάριστα. Πιάνουμε λοιπόν τώρα τα τρία υλικά που πανάρουμε, δηλαδή το αλεύρι, το αυγό και τη γαλέτα. Πρώτα το περνάμε από αλεύρι. Ναι. Για να πιάσει πάνω, για να μπορεί να έχει υγρασία, αλλιώς δεν ακολουθεί το αυγό. Αυτό είναι το πιο τραγανό πανάρισμα. Λοιπόν, το περνάμε λοιπόν από το... Και στο τέλος, από την αμυγδαλόψυχα την τριμμένη, κάνει και πολύ καλό. Ωραία. Και με το τριμμένο αμύγδαλο να δούμε τι διαφορά θα κάνει. Γίνεται πιο κρίσπη, γίνει πιο παχιά πέτσα. Ναι, ναι. Κοίτα όμως τι ωραία τα έκανα κι αυτά. Εντάξει, εσύ έχεις κάνει 2 εκατομμύρια συνταγές. Συνταγές δεν έκανα, τηγάνια έκανα. Όμως έχω γίνει expert στο τηγάνι, ξέρεις. Άμα θες άλλη δουλειά. Φυσικά και θέλω. Τι νομίζεις, γιατί πλασάρουμε τώρα? Εμείς το κάνουμε με κατσική σιωτήρι σε κάποιες εκδοχές, ανάλογα την εποχή του χρόνου. Δηλαδή είναι, ναι, εντάξει, σαλάτα του μάνα. Αυτό μπορείτε να βάλετε και διάφορα τυριά. Ό,τι τυριά αρέσει τον καθένα. Απλά θα βάλετε το πέστο, το ασπράδι και τι άλλο έβαλες. Και το λίγο αλεύρι. Και το λίγο αλεύρι. Αυτά. Έτοιμα είναι τα κροκετάκια, τα σβήνω. Πάμε να φτιάξουμε τώρα την σαλάτα μας. Ναι. Τα κροκετάκια τα θέλουμε ζεστά μέσα στη σαλάτα? Όχι, μπορεί να είναι και θερμοκρασία δωματίου. Ωραία, τέλεια. Είναι και ωραία ιδέα για πάρτι αυτά, ε. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, σε ένα μπολ βάζουμε τα σαλατικά μας, τα χειμωνιάτικα. Ναι. Τα κόβουμε με τα χέρια μας σε χοντρά κομμάτια. Mm-hmm. Βάζω λίγο σκαρόλα. Ρόκα, baby. Πολύ σεξι το είπες αυτό. Τα σέσκουλα. Να, και αυτό μια φοβερή ιδέα από τα σέσκουλα στην Ελλάδα. Η κλασική, η παράδοση τα βράζει οπωσδήποτε. Μόνο πίτες. Κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορεί να τα φας ομά, αλλά τρώγονται υπέροχα ομά. Και άλλα πράγματα τρώγονται ομά. Όλα τα πράσινα. Το κουρπί δεν τρώγεται ομό. Καλέ και όλα τα άγρια χόρτα. Όλα τα άγρια χόρτα, όταν τα κάνω σαλάτα. Όλα. Τα πέστα, ζωχούς, τα πάντα. Όλα γίνονται ομά σαλάτα. Απλώς όταν είναι πολύ σκληρό, το κόβεις λίγο πιο μικρούλι. Ωραία. Τέλεια η πρασινάδα. Λοιπόν, η πρασινάδα μας είναι τέλεια. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε. Βάζουμε και ρόδια, ναι, λίγα ρόδια μέσα για να ανακατευθούν. Λίγες σταφίδες. Και λίγες πρέπει να το ρίξουμε από πάνω. Ναι. Πω, φούλα αντιοξυδοτική σαλάτα. Βάζουμε τη σάλτσα για να μπορέσει να ανακατευθεί. Αλάτι και πιπέρι. Εγώ, ας πούμε, θα βάζω μόνο πιπέρι. Σοβαρά. Ναι. Ναι, αλλά... Γιατί, από ό,τι ξέρω, οι πρασινάδες έχουν αλάτι από τη φύση. Άσε μας, Αρμάνο. Και όταν γίνεις 80 χρονών, τι θα τρώω, δηλαδή. Έκοψε το αλάτι από τώρα. Λοιπόν, ναι, ανακατεύουμε με χάρη, ελαφρά, για να μην τα λιώσουμε τα λαχανικά. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να τα στήσουμε τώρα. Σου φέρνω το πιάτο. Α, έχεις να βάλεις και το φινόκιο και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ναι. Στο τέλος όμως. Α, από πάνω. Το κρεμμυδάκι το βάλω τώρα. Ναι. Το φινόκιο θα το κόψω και το βάλω στο τέλος για να μας κάνει αντίθεση. Κατάλαβα. Το κρεμμύδι του δίνει μια πιο πικάντικη γεύση. Και είναι πολύ ωραία, πολύ ψιλοκομμένο. Ενώνεται καλύτερα με τις πρασινάδες. Πάμε να στήσουμε. Mm-hmm.
wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you. Πάμε να κόψουμε και το φινόκιο. Κόβουμε το κέντρο και το βγάζουμε γιατί είναι σκληρό. Κόβουμε τις τελευταίες φετούλες. Επειδή έχει γεύση ούζου, δίνει μια πολύ δροσερή γεύση στη σαλάτα μας. Πολύ ωραίο, αρκεί να το ψιλοκόψεις γιατί είναι λίγο σκληρό, οπότε θέλει ένα καλό κόψιμο. Τις τελευταίες φετούλες, μπορούμε να το βάλουμε και στη σαγωνομηχανή αν θέλουμε. Και ας πούμε και ένα ωραίο τρίκ, πάμε να βάλουμε στη σαγωνομηχανή και σε παγωμένο νερό ή στο ψυγείο για λίγο και γίνεται σγουρό και κάνει πολύ ωραία αντίθεση στις σαλάτες μας. Θα προσθέσουμε ρόδια πάνω για να το πιάσει. Τα κεφτεδάκια που θα τα βάλεις. Α, έχεις και το ηλιόσπορο. Η σκέψη αυτής της σαλάτας είναι, εκτός ότι είναι χειμωνιάτικη, είναι πολύ υγιεινή. Ναι. Δηλαδή είναι μια σούπερ αντιοξειδωτική σαλάτα που σου δίνει ενέργεια για όλη μέρα. Και προστατεύει από τα κρυολογήματα το χειμώνα. Και βάζουμε και τις κροκέτες μας. Α, έτσι τις βάζεις, ναι. Κάνουμε και κάποια drops από σάλτσα γύρω-γύρω. Και να, η χειμωνιάτικη δροσιά. Είμαστε έτοιμοι. Εξέσου, τώρα αυτό είναι ένα κυρίως πιάτο, έτσι, δεν το λες και εντελώς σαλάτα. Αυτό είναι ένα κυρίως πιάτο με μία φέτα ψωμί, ας πούμε. Πλήρες, θα έχει όλα. Για τη χειμωνιάτικη σαλάτα με σέσκουλα και κροκέτες τυριού θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια σέσκουλα, 10 φύλλα μαρουλιού, 200 γραμμάρια αντίδια, 10 φύλλα baby ρόκας, ένα κρεμμυδάκι φρέσκο, ένα φινόκιο, 2 κουταλιές της σούπας μαύρες ταφίδες, 1 κουταλιά της σούπας ψύχα ηλιόσπορου και ένα μικρό ρόδι. Για τη βινεγκρέτ, 150 γραμμάρια βαλσαμικό ξύδι, 15 γραμμάρια μουστάρδα με μέλι, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τις κροκέτες τυριού, 200 γραμμάρια μπλε τυρί Δανίας, 80 γραμμάρια αυθεντικό δανέζικο κεφαλοτήρι, ασπράδι από 2 αυγά, 30 γραμμάρια αλεύρι, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, ηλιέλαιο για τηγάνισμα, αλάτι και πιπέρι. Για το πανάρισμα, αλεύρι, 1 αυγό και 100 γραμμάρια άσπρα αμύγδαλα τριμμένα. Έλα Μάνο, θα αφήσω εσένα τις πρασινάδες, μόνο αυτό θα πάω, μου αρέσει. Νομίζεις, τι θα φάγω. Άχ, εσύ. Βλέπω και τρώνε τα σέλια μου. Και θα δοκιμάσω και τις δύο βερσιόν για να σου πω. Εγώ θα πω σε αυτή πρώτα. Η μία είναι χωρίς το πανάρισμα με το αμύγδαλο. Και τώρα τρώω την. Άρα τέλειο. Κοίταξε, εκτός από το πανάρισμα με αμύγδαλο, μπορούμε να βάλουμε και άλλα είδη. Φουντούκια, τι άλλο. Φιστίκια. Α, καλά που φιστίκια. Ο Μάνος είναι συγγραφέα του και εσένα, ξέρεις, έτσι. Έχει γράψει το φιστίκιο των Αιγίνων. Είναι ένα καταπληκτικό παιδικό βιβλίο. Εδώ. Δύο. Δύο παιδικά βιβλία. Ρε, Μάνο, πού τα κάνεις. Δύο έχουν βγει και το γράφει το τρίτο. Ναι. Είναι ωραίο και μετά με καλό. Γλυκό. Κατηγάνεις όμως μια πολύ καλή μαγείρισα. Και το dressing της μουστάρδας είναι πολύ ωραίο και πλούσιο. Αντί. Με ειδικότητα λοιπόν. Στην τηγανίστρα. Τηγανίστρα με παίρνετε του χρόνου, να έρθω. Μέσα. Ωραία, τέλος. Για τη χειμωνιάτικη σαλάτα με κροκέτες τυριού, βάζουμε σε ένα μπολ το τριμμένο κεφαλοτήρι, το μπλε τυρί Δανίας, το αλεύρι, το ασπράδι αυγού και ζυμώνουμε. Πλάθουμε τις κροκέτες σε μπαλάκια και τις βάζουμε στην κατάψυξη για 30 λεπτά. Έπειτα τις τηγανίζουμε όπως είναι ή τις πανάρουμε σε αλεύρι, αυγό και τριμμένο αμύγδαλο. Τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν. Για το dressing, ανακατεύουμε τη μουστάρδα με μέλι, το βαλσαμικό ξύδι, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε σε ένα μπολ το αντίδι, τη ρόκα, τα σέσκουλα, πασπαλίζουμε με το ρόδι και τις σταφίδες, περιχύνουμε με τη βινεγκρέτ, ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το φρέσκο κρεμμυδάκι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη σαλάτα, βάζουμε το φινόκιο, πασπαλίζουμε με το ρόδι και τις σταφίδες, τον ηλιόσπορο, προσθέτουμε τις κροκέτες και περιχύνουμε τη βινεγκρέτ. Αχ,
ο Μάνος θα μαγειρέψει τώρα. Ναι, τα γόρια. Θέλω να ρίξω κάποια πράγματα στον Χρήστο. Έχει κάποιες ελλείψεις και θα τις καλύψω. Έλα, Χρήστο, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Να πες τα βαθιά τώρα. Έλα. 15 χρόνια σου μαγειρεύω εγώ. Τώρα έφτασε η ώρα να μαγειρέψεις εσύ. Με μια φοβερή μακαρονάδα που τα βλέπω όλα αυτά τα πράσινα. Πραγματικά είναι από τις ωραιότερες του χειμώνα. Την κάνω κι εγώ, όχι πάνω κάτω την ίδια. Α, ναι. Ναι, βάζω και ελιές εγώ αυτό. Είναι μακαρονάδα σπανακόπιτα στην ουσία. Αυτό, μπράβο, ναι. Μακαρονάδα σπανακόπιτα. Έχει όλες τις σπανακόπιτες μέσα. Και άγρια χόρτα να βρείτε και να βάλετε μέσα αντί για. Τι, σε σκούλα σπανάκι βάζει, ή σκέτο σπανάκι και σε σκούλα βάζω. Αυτό. Βάλτε ό,τι άγρια χόρτα έχετε. Είναι μια καταπληκτική μακαρονάδα. Πώς θα ξεκινήσουμε, ας βάλουμε τα μακαρόνια να βράσουν. Να βάλουμε τα μακαρόνια, μάνα μου. Να δω αν ξέρει ο Χρήστος να την κάνει καλά. Θα τον αφήσω να μου λέει για να τσεκάρω αν όντω την ξέρει. Εσύ θα κάνεις το δικό σου όμως. Έτσι. Έλα. Λοιπόν, βράζει εδώ το νεράκι. Βάζουμε, αλατίζουμε πρώτα. Ναι, ας αλατίσω εγώ. Φέρε μου εσύ το τετράγωνο μακαρόνι εδώ. Θα το κάνω όπως το κάνουν οι chefs στα εστιατόρια που κάνω αυτό, να δω αν πιάσει. Για να δούμε. Εκεί, εδώ. Αρκεί. Μη φτάσει το μάτι του τηλεθεατή από εδώ. Το έκανε. Ωραία. Οκ. Πρώτη φορά, ωραία. Εγώ το άνοιγα εξής με το δάχτυλο. Μέσα. Λοιπόν, ελληνικό μακαρόνι που τύφλα να έχουν οι Ιταλοί. Να έρθουν να δουν πώς γίνεται. Τετράγωνο, το οποίο αγκαλιάζει καλύτερα τη σάλτσα, διότι δεν γλιστράζει στο στρογγυλό σχήμα, το οποίο ήταν πραγματικά, πήγα και είδα πώς γίνεται. Είναι, είναι ένα καταπληκτικό μακαρόνι, το οποίο γίνεται από φοβερά συμμυγδάλια ελληνικά. Και θα το δοκιμάσεις τώρα και θα μου πεις εσύ που ξέρεις. Μακαρόνι το αφήνεις να βυθιστεί ή το πειράζεις. Το αφήνεις. Το μακαρόνι το αφήνεις για να αρχίσει να μαλακώνει και μόλις μαλακώσει και μπει όλο στο νερό αρχίζεις και το ανακατεύεις ελαφρά, σιγά σιγά με την πυρούνα μέχρι να το δεις ότι είναι έτοιμο. Επόμενο, πάμε να κάνουμε τη σάλτσα γιατί τα έχουμε και έτοιμα. Θα πάρουμε κρεμμυδάκι, Όχι, πρώτα θα βάλεις λίγο λάδι. Λίγο. Ναι, φτάνει. Και λίγο βούτυρο. Τόσο. Ναι, μια κουταλιά. Ταυτόχρονα όσο ανακατεύει η Ελένη για να κάψει, πιάσε να κόψεις τα κρεμμυδάκια. Όχι όλα, πάλι λίγα. Τώρα είναι λίγη ποσότητα. Δύο κρεμμυδάκια. Το τραβάω λίγο για να μην καεί. Ωραία. Να περιμένει το μάνα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι και αριστερό χέρι, το βαγάζει. Ναι. Κόβουν τα μαχαίρια, πρόσεχε. Και ξέρεις ότι αυτά τα μαχαίρια, τα κεραμικά, δεν μεταδίδουν μυρωδιές από το ένα είδος στο άλλο. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Υγιεινά. Ωραία. Παίρνουμε... Καυκαλίθες και μυρώνια τώρα. Φτάνει τόσο. Ναι, φτάνει. Εν τω μεταξύ είναι τόσο υπέροχο ότι όλα αυτά τα χορταράκια το καθένα έχει άλλη θρεπτική αξία και άλλο άρωμα. Δηλαδή βάζεις ένα πλούτο. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Τώρα που είναι από πάνω, η μυρωδιά είναι απίστευτη. Είδες, όλο το χειμώνα τον βάζεις μέσα σε ένα πιάτο. Τα μυρώνια που βγαίνουν, είναι, έχουν τώρα κάποιο... τα καλλιεργούν. Υπάρχουν όμως και άγρια στην Κρήτη, έχετε. Πολλά. Απίστευτο. Τα μυρώνια έχουν πιο γλυκό άρωμα. Φτάνει. Ναι, ναι. Τα ρίχνουμε μέσα τώρα να τα τσιγαρίσουμε. Μπράβο. Ταυτόχρονα, εγώ να σου βοηθήσω να σου πω λίγο το τελί να το τρίψω. Το κεφαλοτήρι. Τα τρομάζουμε που λένε στην Κρήτη. Τα φοβίζουμε, τα φοβίζουμε. Φοβίζει το άλλο. Τώρα, αν είναι έτοιμα, ρίχνουμε την κρέμα. Έχει το ταλιστή. Λίγο. Βάλε, βάλε, βάλε. Βάλε. Αφήνουμε την κρέμα να βράσει τώρα μάλλον για να δέσει. Έλα, να κάτεψα το και εσύ να δεις πώς είναι. Τι μυρωδιά. Είδες. Μοσχοβολάει. Μπορεί να βάλεις και πιπέρι. Όχι αλάτι γιατί θα βάλουμε τα τυριά. Μετά είναι το τυράκι. Τώρα βάζουμε το τυρί. Α, πολύ ανορθόδοξος τρόπος. Για να το δω αυτό. Και γιατί βάζουμε το τυρί μετά την κρέμα γάλακτος. Βάζουμε το τυρί και το ανακατεύουμε για να διαλυθεί, να λιώσει, να γίνει κρέμα. Από κεφαλοτήρι, στην ουσία. Κατάλαβα.
Φτάνει. Είμαστε οκ. Ωραία. Τράβα το στην άκρη. Κρέμα τυριού. Τράβα το στην άκρη καλύτερα. Και πάρε να ρίξουμε τώρα μέσα τα μακαρόνια. Τα φτιαρένω. Τα φτιαρένεις όλα, δεν θα λέγα. Πάρε. Βάλε τα μισά. Μάλλον εγώ σας τρόμαξα τώρα. Πολλά βάζεις, πολλά βάζεις. Αυτά, φτάνει. Ωραία, φτάνουν αυτά. Μια μερίδα θα κάνουμε. Φτάνει, γιατί το καλοκαίρι σε βλέπω μαγειρεμένο. Ναι, βλέπεις εδώ. Ωραία, ξαναβάλω τη φωτιά. Και ανακατεύω λίγο. Ναι, όσο τα ανακατεύει λίγο η Ελένη, έλα πάρε τα χόρτα. Να παίρνεις λίγα φύλλα σέσκουλα. Να πάρω το. Ναι. Πάρε λίγα φύλλα. Φτάνει. Φτάνει. Με τα χέρια, Ναι, σπάσε το κοτσάνι. Δεν το βάζουμε το κοτσάνι. Σπάστα στη μέση και ρίχνει τα μέσα. Έλα, γρήγορα. Καίγεται. Έλα. Και βάλει και το ίδιο κάνει και με το σπανάκι. Αυτά τώρα κάνει κάτι υπέροχο ο Χρήστος. Δεν χρειάζεται βράσιμο. Όχι. Αυτά μαραίνονται από τη ζεστασιά τώρα που έχει εδώ το τηγάνι σε ένα λεπτό. Άρα. Κρατάνε τα αρώματά τους. Τα ανακατεύεις τώρα, Μάνο. Θες βοήθεια, Ελένη. Θέλει καλύτερα δύο πιρούνια εδώ, φέρε μας. Πιρούνια, φίλε. Άμορ, θα τα κάνει την τσιμπίδα. Άχρηστος μας έβγαλε, κατάλαβε. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν. Τώρα τα χόρτα έχουν αχνιστεί. Ναι. Δεν τα θέλουμε να βράσουν. Αυτό. Γιατί έτσι κρατάνε και τα θρεπτικά συστατικά, αλλά κρατάνε και τη γεύση του κυρίω. Είμαστε τόσο μεγάλα, δεν τα κόβει και πολύ. Όχι. Το σβήνω, είναι έτοιμο. Το σβήνει. Παρακαλώ, είναι δικιά σου στέγη. Το ξέρει αυτό το στριφτό το κόλπο. Όχι. Α, εννοεί που τα κάνουν έτσι. Ναι, που τα κάνουν έτσι. Μπράβο, ναι. Να το, έλα, το έκανε. Σε αγόρι μου δεν είσαι. Για εδώ. Τέλειο. Καταπληκτικό. Ο Μάρος είναι πολύ καλό παιδί. Παρόλο που παίζει τον κακό τώρα στην τηλεόραση, είναι αντίθετος ρόλος. Είναι κόντρα πολύ καλό ρόλο. Κόντρα ρόλο. Μια χαρά. Φτάνει. Πρώτη φορά. Φτάνει. Βάλει λίγα χρόνια. Δεν έκανα και τον πύργο της πίζας. Τώρα θα τελειώσουμε τρίβοντας το τυρί φέτα. Ανάκη φέτα. Με τα χέρια. Με τα χέρια. Να κόψω ή όπως είναι. Κόψε ένα κομμάτι, όχι ένα κομματάκι. Και αυτό τώρα ξέρεις τι θέλει, μπόλικο πιπέρι από πάνω και είναι η απόλυτη ελληνική μακαρονάδα το χειμώνα. Εδώ? Ναι. Γίνεται σε ένα λεπτό. Όπου τρέχουν τα τέλεια μας. Και λιώνει τώρα πάνω αυτό στα ζεστά μακαρονάδα. Καλέ, δεν υπάρχει αυτή η μακαρονάδα. Μια χαρά. Ναι. Φτάνει μάλλον. Φτάνει. Και τελειώνουμε και με το βασικό υλικό που μας θυμίζει τη σπανακόπιτα, τον άνηθο. Το οποίο τον άνηθο. Εγώ, Ελένη, δεν τον ψήνω. Το βάζω ποτέ ομό και εγώ. Στα υλικά ή στο τέλος. Όπως και το μαϊντανό. Βάλα έτσι, ναι. Ναι. Έβαλα κι εγώ πιπεράκι, μπορείς και το. Ναι, τέλειο. Κάνει και ντεκόρ. Και στολίζει και μυρίζει. Συγχαρητήρια. Εντάξει, θα μπορούσα να την κάνω και λίγο πιο όμορφη, αλλά. Την επόμενη φορά. Για τα σπαγκέτι σπανακόπιτα. Για 4 άτομα. 500 γραμμάρια σπαγκέτι νούμερο 10. 500 γραμμάρια σπανάκι χοντροκομμένο. 500 ml κρέμα γάλακτος. 200 γραμμάρια τυρί φέτα. 2 φρέσκα κρεμμυδάκια. Μισό ματσάκι μυρώνια. Μισό ματσάκι καυκαλίθρες. Μισό ματσάκι άνηθο. 100 γραμμάρια αυθεντικό δανέζικο κεφαλοτήρι τριμμένο. 50 ml ελαιόλαδο. 30 γραμμάρια βούτυρο. Αλάτι και πιπέρι. Κάτσε να πάρω και το σπανάκι. Γιατί το κοιτάς με καχυποψία. Εγώ. Ναι. Απλά περιμένω να φάτε εσείς να είμαι σίγουρος και μετά. Ναι. Ζωντανά χορτοράκια, σπανακόπιτα. Τέλειο, Και τα μακαρόνια, τέλειο. Δεν είναι τέλειο μακαρόνι, δεις πώς. Μ' αρέσει που είναι λίγο χοντρό, μ' αρέσει. Δίνει. Πώς δένει με τη σάλτσα, τρομερό. Ναι, και έχει γεύση γιατί είναι χοντρό, δεν είναι το τέλειο σπαγκέτι το λεπτό. Το βάλουμε φωνή μας, μάλλον. Και βέβαια σου βγάζει και κάτι από ραβιόλι με σπανάκι, σου βγάζει και σπανακόπιτα. Και τελικά είναι μια μακαρονάδα που γίνεται σε ένα λεπτό, ενώ τα άλλα δύο γίνονται. Θέλουν το κόπο. Εξαιρετική, μπράβο. Είδες. Ευχαριστώ για την βοήθεια. Μάνο, ήσουν υπέροχος σε αυτή την πρεμιέρα σου.
για τα σπαγκέτι σπανακόπιτα. Βράζουμε τα σπαγκέτι σε αλατισμένο νερό και τα σουρώνουμε. Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο και βούτυρο το κρεμμυδάκι, τις καυκαλίθρες και τα μυρόνια. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το πιπέρι και το τριμμένο κεφαλοτήρι. Προσθέτουμε τα σπαγκέτι, τα σέσκουλα, το σπανάκι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με τριμμένη φέτα και πασπαλίζουμε με πιπέρι και άνηθο. Και ένας διαφορετικός τρόπος να κάνουμε τα ρεβίτια. Και να τα κάνουμε άλλο σούπα. Όχι βέβαια. Τα φαγάκι είναι αυτό τώρα. Είναι φαγάκι. Εγώ μπορώ. Πυρουνάτο. Να σου πω κάτι, εγώ το σερβίρω και για πρωινό. Χειμωνιάτικο. Που είναι πολύ. Το ρεβίτι, Παππούς με τρώγε ρεβίτια για πρωινό. Δηλαδή ένα Σαββάτο ή μια Κυριακή πρωί που είναι χάλια ο καιρός και θες κάτι και κάνει κρύο. Θες ένα δυνατό πρωινό. Τύπου είναι μπραντς. Τύπου μπραντς. Είναι πολύ ωραία συνταγή. Ελληνικό. Ναι. Και βέβαια τα ρεβιθάκια σου είδα ότι το έχεις βρασμένα ήδη. Τα έχω βρασμένα. Αυτό είναι ένα κόλπο το λέω κάθε φορά που κάνουμε όσπρια, ότι επειδή δεν έχουμε χρόνο και σου έρχεται τελευταία ώρα να φας ρεβίθια. Άντε πρέπει να το έχεις σκεφτεί από βραδύ, να το έχεις βάλει στο νερό, να μουλιάσουν, ναι, να τρέχα γύρευε. Μία φορά που θα έχεις το χρόνο να το κάνεις, κάνε μεγάλη ποσότητα. Τα βάζεις σε σακουλάκια στην κατάψυξη. Και το βγάζεις από το πολυμπάκι και σε ένα λεπτό είναι έτοιμο και μπορείς μετά να κάνεις χίλιες συνταγές με ρεβίθια. Και κατ' άλλο τα ρεβίθια πρέπει να βράσουν σωστά και αρκετά. Γιατί τα ρεβίθια, άμα είναι μισοβρασμένα, μπορεί να δημιουργήσουν και πρόβλημα στο στομάχι. Άντε καλέ, εσείς τις σεφ τα κάνετε. Ναι, οι δημιουργικοί που τα κυνηγάγαμε στα τραπέζια τα ρεβίθια. Τσουλάγανε. sorry, φυσικά και να το βράσω το ρεβίθι. Πρώτα λέω να κόψουμε τα υλικά, ναι, για να τα έχουμε έτοιμα. Ωραία. Τι, για πες, περίγραψέ μας λίγο με μία λέξη, λοιπόν, ρεβίθια. Είναι ρεβίθια με κάρι. Ωραία. Λιαστές, ναι, ντομάτες, ναι, φιλέτο ελιάς. Ναι. Θα βάλουμε καπνιστή γαλοπούλα. Ναι. Μαζί με τα ρεβίθια που γίνονται μια πολύ ωραία, ωραίο μαγειρευτό. Ναι. Και το σερβίρουμε με ένα τηγανιτό αυγό από πάνω. Πάπα, τι είπε τώρα. Να κόψουμε τα υλικά για να τα έχουμε έτοιμα. Ναι. Γιατί το μαγείρεμα είναι σχετικά γρήγορο. Κόβουμε τώρα τη γαλοπούλα μας σε καρδάκι. Ωραία, το βάζουμε σε μία άκρη, το κρεμμύδι μου. Λίγο σκορδάκι, το πατάμε για να το ψιλοκόψουμε. Την ελιά μου. Α, και αυτή την ψιλοκόβεις. Όχι πολύ. Λίγο για να μην είναι πολύ χοντρό το κομμάτι. Ναι. Θέλω να είναι ψιλοομοιογενή το μέγεθος. Κατάλαβα. Και τη λιαστή ντομάτα. Εγώ τα τελευταία χρόνια έχω πάρει σοκ με τα υλικά, τα ελληνικά, και προσπαθούμε, ναι, στα μαγαζιά μας το 95% να χρησιμοποιούμε να είναι ελληνικά υλικά. Επιτέλους, καιρός ήταν. Τόσα υπέροχα υλικά έχουμε. Ωραία. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στα ρεβίθια μας. Βάζουμε λαδάκι. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Εγώ βάζω, συνήθως το μαγειρεύω και λίγο βούτυρο γιατί μου αρέσει πολύ η γεύση του. Δίνει άρωμα. Άρωμα. Το αληθινό βούτυρο βέβαια, για Ελλάδος. Πάντα. Και δένει και καλύτερα το φαγητό. Δίνει μια συνοχή στις σάλτσες, στα πάντα. Ωραία. Πάμε να ρίξουμε μέσα τα υλικά μας. Πρώτα θα ρίξουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Τα αφήνουμε να τσιγαριστούν λίγο. Ρίχνουν και τη γαλοπούλα, αλλά τη τσιγαρίζουν πολύ λίγο, δεν χρειάζεται. Η γαλοπούλα τώρα αυτή, αν τη ζεστάνεις λίγο, δεν θέλει τίποτα, μισό δευτερόλεπτο, γίνεται σαν να έχεις Thanksgiving, κανονική φρέσκια γαλοπούλα, και να την έκανες τώρα. Μαλακώνει το κρέας, δίνει τα αρώματα, τα καπνιστά που έχει. Και δεν έχει και γλουτένι αυτή, Μάνο. Α, είναι για το Μάνο αυτό. Ναι, θα προσθέσω λίγο κάρι, το οποίο και αυτό το τσιγαρίζουμε ελαφρά. Και τη λιαστή ντομάτα. Είναι εύκολη συνταγή. Ναι, βλέπω. Πω, πω, μύρισε Ινδία τώρα. Άρα κρεμμύδι σκόρδο, τη γαλοπούλα, το λιαστή, ναι. Και πια. Και κοίτα τι ωραίο χρώμα παίρνει. Τώρα έτσι, βάζουμε και κάνω τα ρεβιθάκια μας. Το χρώμα, χειμωνιάτικα χρώματα, Και ειδικό έτσι κάνει. Τώρα μυρίζει Ινδία το κάρι, εντελώς.
Και είμαστε έτοιμοι. Έχω κρατήσει το ζουμί που βράσαμε τα ρεβίθια και το έχω ενσωματώσει με λίγο κοτόζουμο. Μάλιστα. Ναι. Βοηθάει στο δέσιμο. Ναι. Τώρα, άμα δεν έχετε κοτόζουμο, βάζετε το ζουμί από τα ρεβίθια, μια χαρά είναι. Βάζουμε το ζουμάκι να τα καλύψουμε και τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου 10 λεπτά. Mm. Τα ρεβίθια είναι μαλακωμένα, τα έχουμε βράσει ήδη. Οπότε είναι. Θέλουμε να ενωθούν τα αρώματα. Να ενσωματώσουμε τα αρώματα. Οκ. Έχουμε να τηγανίσουμε το, το αυγό. Ναι. Βάζουμε πάλι λίγο ελαιόλαδο. Θα σου πω άλλο μυστικό. Άμα το αυγό το βάλεις σε λάδι που δεν έχει κάψει, γίνεται πιο λία η επιφάνειά του. Ναι. Τέλειο. Εγώ στο μαγαζί συνήθως το βάζω και σε τσέρκι για να κρατήσει και τη φόρμα του. Ναι. Τι είναι αυτό? Αν και εσύ έχεις μαγαζί και δεν ξέρεις το τσέρκι. Απ' έξω είναι αυτό. Τύπου βραχιόλι, σκέψου, που τα βάζουν μέσα και παίρνει σχήμα το φαγητό. Για το στρογγυλό. Φόρμα στο πούμε. Κοιτάξτε, στο μαγαζί έχουμε ξεκινήσει από τις δοκιμές. Το πρωτοκόλλο δοκιμάζει. Δεν του τα έχεις πει όλα. Δεν ξέρεις τι είναι το τσέρκι. Έτοιμο το αυγουλάκι. Θεϊκό. Ζούμερο. Γιατί το θέμα είναι να μην μπήξετε τον κρόκο, γιατί θέλουμε να χυθεί, ξέρεις, πάνω στο ρεβιθάκι. Εν είδη σως. Το βγάζουμε σε ένα πιατάκι, πιάνει ένα πιατάκι. Και προσεκτικά, χωρίς να σπάσουμε το κρόκο, το βάζουμε σε ένα πιατάκι και τα αφήνουμε στην άκρη για το τέλος. Μέχρι να τελειώσουμε το τελευταίο στάδιο της συνταγής, δεν τρίβεις τα φουντούκια. Θα τα βάλουμε από πάνω. Τα φουντούκια. Τα θες πολύ τριμμένα, όχι, όχι. Πω, τι ωραία που μυρίζει το φρεσκό τριμμένο φουντουκάκι, απίστευτο. Κόβουμε και το μηδενό. Το οποίο το βάζουμε στο τέλος, βασικά, σε αυτή τη συνταγή. Όλα αυτά τα μαγειρευτά, τα οποία ξεταξεί ένα ρεβίθι, τώρα έχει μέσα κάρι, έχει κρεμμύδι, είναι ένα βαρύ πράγμα, ας πούμε, πλούσια γεύση. Βάζεις από πάνω το μαϊντανό και ο, ελαφραίνει. Παίρνει τη δροσιά του, ζωντανό το μαϊντανό και ο μαϊντανός βοηθάει να αναδυθούν και τα αρώματα. Έτσι. Που έχουμε μέσα. Λοιπόν, αυτό θεωρώ είναι έτοιμο. Ε? Καταπληκτικό. Ναι, κοίτα τι ωραία χυλώσανε αυτά. Τώρα βάζουμε το τελευταίο υλικό, μάλλον όχι το τελευταίο βασικό υλικό που είναι το τυρί κρέμα. Φρέσκο τυρί κρέμα, χωρίς συντηρητικά κι αυτό. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στη δουλειά μου, πολύ ωραίο. Ανακάτευε, Ελένη μου, θα ρίξω μια-δυο κουταλιές. Είναι και λίγο γιαουρτένιο αυτό. Είναι, ναι. Θα του δώσει αυτό το ξινούρι που το χρειάζεται. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρωινό μπραντς. Ολοκληρωμένο γενικά είναι, όχι μόνο και μπραντς, ολοκληρωμένο και γελάνι. Μάλλον οι Αμερικάνοι τρώνε όσπρια. Μια ερώτηση που τα ξέρουν. Τα ξέρουν, ναι, αλλά τα τρώνε διαφορετικά. Τα τρώνε πιο πολύ σε στυλ, σε σαλάτες μέσα ή σε φακές σαλάτα, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ συνήθες στην Αμερική. Ρεβίθια τρώνε. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι τώρα στην κουζίνα τους κλασικό. Έχει θα τα να... τρώνε μετανάστες περισσότερο. Πιο πολύ σε έθνη κουζίνα, σε εστιατόρια. Ναι. Δεν είναι στην κουλτούρα. Να το, κοίτα τι ωραία που έδεισαι. Το βλέπεις. Πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Wow. Για το τελευταίο στάδιο. Λοιπόν. Αυτό δεν σας μείνει, την επόμενη μέρα γίνεται ακόμη πιο νόστιμο. Τώρα βάζουμε το φουντούκι το σπασμένο. Και το φουντούκι το βάζουμε όχι μόνο για τη γεύση. Και για την υφή. Για την υφή. Γιατί η σημειολογία της γεύσης λέει ότι η διαφορά στο crunch σε ένα φαγητό βοηθάει τους ελαιόλαδες αναγόνες να παράγουν σάλιο. Α, διαφορετικές υφές, ε. Ναι, ναι. Και τελειώνουμε βάζοντας το αυγουλάκι μας από πάνω και να και ο μαϊντανός. Και το μαϊντανό μας. Πώς μεταμορφώνεται όμως τελευταία στιγμή, απίστευτο. Δηλαδή οι τρεις τελευταίες πινελιές και το κάνουμε. Ξέρεις αυτό που λένε γουρμέ... να στήσουμε το πιάτο. Να στήσουμε, τελικά όντως εκεί στείνεται όλη η ιστορία νομίζω. Και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Να βάλουμε και λίγο πιπεράκι έτσι στο αυγό. Καταπληκτικό. Να κάνει ένα μικρό εφέ. No matter how far you stray,
Για τα ρεβίθια με καπνιστή γαλοπούλα, κάρι, αυγό και σάλτσα με τυρί κρέμα θα χρειαστείτε για 4 άτομα 400 γραμμάρια ρεβίθια, 100 γραμμάρια καπνιστή γαλοπούλα, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 4 κουταλιές της σούπας φρέσκο τυρί κρέμα, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο soft, μισό λίτρο ζωμό λαχανικών οικοτόπουλου, 100 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, 3 με 4 κουταλιές της σούπας κάρι, 100 γραμμάρια ψύχα φουντουκιών, 12 ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι, 4 αυγά, 1 ματσάκι μαϊντανό, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, έλα Μάνο να μας πεις λοιπόν, αν θα μπει αυτό στο χειμωνιάτικο μενού σας. Εγώ θα σου αγαπώ. Ναι, μπράβο, αυτό ήθελα να κάνω κι εγώ. Φοβερό. Οκ. Σου κάνει Ανατολή, σου κάνει Πλούτο, σου κάνει Γενεοδορία, σου κάνει ότι έχει τα πάντα όλα μέσα αυτό. Άσε τώρα που έχω την έμπνευση που το έτρωγα, επειδή σου κάνει ένα εξωτικό. Μπορείς αντί μαϊντανό του βάζεις φρέσκο κόριαντρο αν σας αρέσει. Εγώ αυτό θα βάζα. Προμένω, ωραία. Και επίσης μπορείς να βάλεις και γάλα καρύδες να το κάνεις μέσα. Για τα ρεβίθια. Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο και βούτυρο το κρεμμύδι. Προσθέτουμε την καπνιστή γαλοπούλα, το κάρι, τη λιαστή ντομάτα, λίγα από τα βρασμένα ρεβίθια, το ζουμί από τα ρεβίθια και τα αφήνουμε να μαγειρευτούν για 10 λεπτά. Στο τέλος δένουμε το φαγητό με το φρέσκο τυρί κρέμα. Τηγανίζουμε το αυγό σε ελαιόλαδο. Σερβίρουμε τα ρεβίθια με την καπνιστή γαλοπούλα. Πασπαλίζουμε με τριμμένα φουντούκια. Βάζουμε από πάνω το αυγό και γαρνίρουμε με μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, παιδιά. Θα είμαστε κοντά σας. Κοιτάξτε, γυρίστε μόνο από εκεί που θα πάτε. Μην μείνετε έξω. Θα γυρίσουμε. Ωραία. Είναι σίγουρο αυτό? Ναι, είναι σίγουρο. Ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να έχετε καλή επιτυχία και εκεί που πάτε. Δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Για την Αμερική μιλάτε. Ναι. Πάμε να... να εξάγετε λίγο την ελληνική μας γεύση. Πάμε να μαγειρέψουμε σε 2-3 μεγαλοπόλεις, Νέα Υόρκη, Μαϊάμι και Λος Άντζελες. Τέλεια. Συνταγές από Ελλάδα και από το μαγαζί μας, σε δημοσιογράφους και bloggers. Τέλεια, μια χαρά θα πάτε, σούπερ. Καλό σας απόγευμα, φιλάκια. Δείτε τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα. Απλές και μαγικές συνταγές με την Ελένη Ψυχούλη και τον Αλέξανδρο Παπανδρέου. Μ' αρέσει όταν δεν ξέρω που το πας. Νόστιμο και χορτοφαγικό ρατατούι στο φούρνο. Μπουκιά και συγχωριό. Αλέξανδρε, μπράβο. Ζυμαρικά με κιμά και πάστα πιπεριάς. Το άμα το φτιάξεις επερίξεις θα σου κάνει. Σου κάνει μια μεγάλη αγκαλιά. Και ανοιχτή πίτα με ντοματίνια και μορταδέλα. Ακόμα και τα βιβλία που γράφουμε, εγώ αυτό λέω. Ότι είναι μην για να μην ποτέ τα τηρούμε. Έχει δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα δίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.